Γεια σας φίλοι μου, γεια σας αγαπημένοι μου. Ξανά εδώ μαζί, μέσα από τη συχνότητα της Crete TV, γιατί η ζωή είναι ωραία. Και σήμερα θα γίνουμε και εμείς ωραίες με αυτή την καλοκαιρινή διάθεση που έχουμε, μιας και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο όλο στην ομορφιά και μάλιστα στην καλοκαιρινή ομορφιά. Και πάω να συναντήσω την αγαπημένη Στέλλα Γαρεφαλάκη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Γιούλη. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα με πολύ καλοκαιρινή διάθεση να κάνουμε ωραίο καλοκαιρινό μακιγιάζ. Τέλεια! Και η Σάντρα μας είναι εδώ. Ευχαριστούμε, Σάντρα, για άλλη μια φορά που είσαι μαζί μας. Τι θα μας δείξεις, Στέλλα? Θα κάνουμε το bronze makeup. Έχουμε κάνει ήδη μια βάση στη Σάντρα μας. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα bronze προϊόν, το οποίο είναι για πρόσωπο και σώμα, και το έχουμε κάνει μίξη με το makeup της Σάντρας. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει από αυτό το σημείο του σώματος και πάμε προς τα πάνω. Όταν κάνεις δηλαδή τέτοια βάση, κάνεις και σώμα, δεν εστιάζουμε μόνο στο πρόσωπο. Στην περίπτωση της Σάντρας είναι μια λευκή κοπέλα, οπότε για να κάνουμε έτσι ένα πιο λιωκαμένο αποτέλεσμα, σίγουρα θα αλλάξουμε τον τόνο όλου, και όλου του σώματος. Και πώς δηλαδή, το κάνεις τα σημεία που φαίνονται συγκεκριμένα. Ναι. Κάτι σημαντικό που πρέπει όλα τα κορίτσια να προσέχουν είναι ότι πρέπει να ξεκινάμε από αυτό το σημείο και να αναβαίνουμε πάνω. Γιατί το πρόσωπο με αυτό εδώ το σημείο έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο χρώμα, ναι, και συνήθως γίνονται λαθάκια. Το ίδιο προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, με ακριβώς το ίδιο προϊόν θα ρίχνουμε προς τα πάνω. Εσύ τώρα αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να μην έχεις καθόλου διαφορές. Ακριβώς. Να εξορροπήσω ουσιαστικά τα χρωματικά σημεία που έχουν διαφορές. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε εδώ με τη Σάντρα μας. Ωραία, έχεις κάνει λοιπόν τη βάση. Έχεις βάλει και κάποιες λάμψεις? Ναι, έχω βάλει και κάποιες λάμψεις γιατί είναι bronze makeup. Το καλοκαίρι, ως επιτοπλίστων, η επιδερμίδα μας αφυδατώνεται. Οπότε θέλουμε λαμπερά, να φαίνεται αναζωογονημένο, δροσερό. Οπότε τόσο όσο. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ να βάλουμε λίγο bronze. Σε κάποια σημεία. Ξεκινάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι λίγο bronze εδώ, σε αυτό το σημείο, να ζεστάνω. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Και με αυτόν τον τρόπο το κάνεις και όσο σκούρο θέλεις. Μπράβο, σωστά. Ναι. Θα θερμάνω και λίγο έτσι κάποιες περιοχές, λίγο. Και όπου χρειάζεται, γιατί σε κάποια σημεία μπορεί να μην χρειάζεται, οπότε τέλεια. Θα αλλάξω πινέλο, όχι με το ίδιο πινέλο, κορίτσια, το bronze και το rouge. Είναι λάθος. Βγαίνουν άλλα χρώματα. Θα βάλω τώρα λίγο peach. Το peach βοηθάει να φαίνεται η επιδερμίδα πιο δροσερή, πιο υγιής. Πιο και είναι σαν να μας έχει τσιμπήσει έτσι λίγο ο ήλιος. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και βλέπω ότι το βάζεις και αρκετά κοντά στο μάτι. Ναι, και είναι βασικά τα σημεία που μας βλέπει ο ήλιος, που μας κοκκινίζει ο ήλιος. Εκεί ακριβώς θα βάλουμε το χρώμα peach. Το λιωκαμένο, το ωραίο. Και εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο στη μητούλα, γιατί και στη μητούλα μας την πάει λίγο ο ήλιος. Λίγο. Ναι, είναι πολύ χαριτωμένο αυτό. Ναι, λίγο, γιατί αν βάλουμε πολύ μπορεί να έχουμε και αντίθετα αποτελέσματα. Ωραία, έτσι περνάω και λίγο με το πινελάκι μου γενικότερα. Και πάω γρήγορα στα ματάκια. Θα επιλέξω το bronze που έχω βάλει και στα μάγουλα. Θα βάλω εδώ λίγο εξωτερικά και θα σβήνω προς τα έξω. Δεν θέλω να φαίνεται από που ξεκινάει και που τελειώνει η σκιά μου. Θα προσπαθήσω να είναι όλα... Σαν να κάνεις contouring δηλαδή στα μάτια. Ακριβώς, ναι. Και δεν είναι και πολύ ωραία με το υπόλοιπο πρόσωπο, έτσι. Θέλουμε όλα να είναι ένα touch, τίποτα σκληρό, τίποτα... Πάω και στο άλλο ματάκι εδώ. Κάνω ακριβώς το ίδιο. Και αυτό, Στέλλα, είναι ένα μακιγιάζ το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, εσύ είπες, και το χειμώνα, ναι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε το καλοκαίρι, ακόμα και αν δεν έχουμε μαυρίσει, σωστά. Μπράβο. Έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο τύπο, το οποίο το δουλεύω και μ' αρέσει. Έχω ένα bronze, το οποίο είναι κρέμα, μπαίνει σώμα και πρόσωπο, και το κάνω μίξη με το make-up της εκάστοτε κοπέλας που βάφω. Ναι. Τον τόνο εννοώ. Και μου βγάζει ένα τόσο πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Και το ίδιο μπορείς να κάνεις και με την κρέμα σώματος, σωστά? Μπράβο, ναι. Και σε κάποια σημεία εννοείται ότι θα τη χρησιμοποιήσω μόνη στην κρέμα σώματος, όπως είναι στα κόκαλα εδώ, σε αυτά τα σημεία.
Τώρα έχω επιλέξει μία μπρόουν σκιά σε καφέ από χρώσεις, έτσι θερμή. Και θα τη βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Εδώ η Σάντρα με παραπέμπει πολύ σε καλοκαίρι, νύχτα, κοκτέιλ, πάρα πολύ ωραία Σάντρα. Ναι. Είσαι άνοιξε και παραλία, ναι, έτσι, σε παραλία, beach bar, μπράβο. Φοράει και αυτό το ωραίο το χρώμα στη μπλούζα. Mm-hmm. Τέλεια. Μπορούμε, αν θέλουμε, αυτό να το κάνουμε το πρωί. Εάν θέλουμε το ίδιο make-up να έχουμε το βράδυ, μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Θα πάρουμε λίγη σκούρα σκιά, σκούρο χρώμα και θα πάμε εδώ. Το τονίζει περισσότερο. Ακριβώς. Και αμέσως του δίνει ένα άλλο ύφος. Το κάνει πιο βραδινό, πιο έντονο, τονίζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά μας. Τέλεια. Κοίταξε, όταν πάμε διακοπές δεν θέλουμε να έχουμε και πάρα πολλές. Έχεις φέρει βέβαια εδώ πέρα ένα... Ναι. Ολόκληρη πραγμάτια, αλλά γενικότερα παίρνουμε 3-4 προϊόντα. Ναι. Και γι' αυτό είναι και πολύ έξυπνο αυτό που είπες με το make-up και το bronzer και την κρέμα σώματος. Ουσιαστικά μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα με πράγματα που θα είχαμε έτσι κι αλλιώς μαζί μας. Τέλεια. Τέλεια, Σάντρα. Θα βάλουμε από κάτω λίγο πιο θερμό χρώμα bronze σκιά. Είναι bronze πιο κόκκινο όμως. Πιο έτσι. Κόκκινο, ναι. Το προτείνουν και τα It Girl. Εμείς τα ακολουθούμε, οπότε. Όταν έχει μας κόκκινο αρέσει. Μέσα η σκιά, γίνεται πιο πράσινο το μάτι. Ναι. Ό,τι πράσινο χρώμα έχει, βγαίνει προς τα έξω. Εδώ και η Σάντρα μας έχει πράσινο μάτι, οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Το κάνει πιο έντονο. Κάνουμε και λίγο έτσι. Πάμε τώρα στα χείλη. Στα χείλη θα επιλέξω μία γλώσσια απόχρωση. Δεν τα σχηματίζεις με κάποιο περίγραμμα. Όχι, όχι. Απλά ένα... Δεν κάνουμε τίποτα σκληρές γραμμές σε αυτό το make-up. Όλα είναι ανάλαφρα, δροσερά. Βέβαια τα χείλη θέλουμε να είναι juicy, οπότε επιλέγουμε ένα lip gloss λίγο έτσι πιο παχύρευστο. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραίο μακιγιάζ αυτό, γιατί είναι και εύκολο να κάνεις τα μακιγιάζ. Γιατί είναι διακοπών μακιγιάζ, εύκολο, είναι ναι. καλοκαιρινό, ναι. οπότε έχουμε μπάνια. Θέλουμε να φαίνεται η επιδερμίδα μας ενδοτωμένη, φρέσκια και μαυρισμένη. Και, ναι. και μπορώ, αν θέλω, να βάλω και λίγο ροδακινή στα χείλη. Έτσι, εδώ πάνω από το γκλος, να υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι. Αν θέλω να δώσω μία απόχρωση. Ωραίο είναι. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Γιατί το μπρόνζ ταιριάζει έτσι και είναι πιο ροδακινή αποχρώσεις. Οπότε... Τέλειο! Έχουμε ολοκληρώσει τη Σάντρα μας. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο. Το κάνεις να φαίνεται. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω κι εγώ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα μυστικά σου με τη μίξη. Το make-up με τον bronze, ναι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Θα το δοκιμάσετε και θα μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Εννοείται, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Επίσης. Και αφού αποχαιρετήσαμε τη Στέλλα, υποδεχόμαστε τη Μαρίνα. Καλώς όρισες, Μαρίνα. Καλώς σας βρήκα, Γιούλη μου. Λοιπόν, τι θα μας κάνεις εσύ για να μας ολοκληρώσεις αυτό το καλοκαιρινό look? Σήμερα θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό χτένισμα, τι άλλο από μία πλεξούδα. Mm-hmm. Κάτι είναι ανάλαφρο. Το απόλυτο, έτσι. Ναι. Και εύκολο. Και σήμερα θα σας δείξω ψαροκόκαλο. Έτσι ονομάζεται. Να ξεκινήσουμε. Θέλεις να γυρίσουμε τη Σάντρα περισσότερο, ναι, για λίγο να παραπάνω. Βλέπει και ο κόσμος πώς γίνεται. Ωραία, θα χωρίσουμε το μαλλί στη μέση. Εσύ τώρα μας έχεις κάνει μια ελαφριά μπούκλα, αλλά ναι, και χωρίς να γίνει. Ναι, και χωρίς να γίνει, γίνεται κανονικά και βγαίνει το ίδιο ωραίο το αποτέλεσμα. Παίρνουμε λοιπόν και τα δύο μέρη και ξεκινάμε. Ναι. Παίρνουμε τα μαλλιά από εδώ, από άκρη. Να είναι ανάλαφρα, δεν μας νοιάζει καθόλου. Δεν τη θέλεις πολύ σφιχτή, δηλαδή? Όχι, ίσα ίσα, για να είναι πιο καλοκαιρινό, πιο αέρινο. Και παίρνουμε πάλι την ίδια τούφα από την άλλη πλευρά. Πόσο τάση είναι αυτές οι πλεξούδες? Πραγματικά. Και δεν φεύγουν και δεν ποτέ, δηλαδή. Δεν φεύγουν ποτέ, νομίζω. Αλλά αρχίζω και τις βλέπω πολύ και σε πιο κοντά μαλλιά.
Δηλαδή προσπαθούν να βγάλουν κάτι. Ακόμα ναι, και πάλι γίνεται. Ή προσθέτουμε μαλλί, γίνονται διάφορα. Mm-hmm. Ή προσθέτουν κάτι σε ύφασμα, κάτι είναι. Ναι, μπορεί να το τυλίξει μετά γύρω-γύρω και να φαίνεται σαν μια ωραία πιάστρα. Και το συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Προς τα έξω, παίρνουμε την τούφα, το βάζουμε μέσα. Ωραίο είναι. Πιο απλό είναι από όσο νόμιζα. Πολύ απλό. Και είναι και ένας ωραίος τρόπος για να μην ζεσθενόμαστε. Έτσι. Γιατί είναι ωραία τα μακριά μαλλιά, αλλά το καλοκαίρι... Δεν παλεύονται. Είναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Εμένα μου αρέσει να μην το πιάνω τέρμα κάτω, μου αρέσει να αφήνω λίγο το μαλλί. Mm-hmm. Και χρησιμοποιείς αυτά τα μικρά λαστιχάκια, έτσι. Δύο λαστιχάκια μικρά. Μετά, λοιπόν, τα ανοίγουμε, μπορούμε να τα ανοίξουμε, να γίνει ακόμα πιο... Α, ωραίο αυτό, ναι. Ανάλαφρο. Και μόλις ανοίξουμε την πλεξούδα, mm-hmm. μπορούμε στην πορεία να ρίξουμε κάποια τουφάκια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Είτε πιο πολύ. Και η πλεξούδα μας είναι έτοιμη. Πολύ ρομαντικό χτένισμα, πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ όμορφη και με το μακιγιάζ δένει αυτό ακριβώς το καλοκαιρινό look που πρέπει να είναι περιποιημένο το κορίτσι μας, χωρίς όμως να φαίνεται έτσι ιδιαίτερα σκληρό. Ναι, και κάτι ανάλαφρο. Ναι. Ωραία. Για να το δούμε λίγο καλύτερα στην κάμερα. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, όμως εσείς μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με καλοκαιρινά outfits. Γιατί το βάψαμε το κορίτσι μας, του φτιάξαμε και τα μαλλιά, όμως τι θα πάρει μαζί της στις καλοκαιρινές διακοπές. Μείνετε μαζί μας και θα δείτε. Και ομορφιά χωρίς μόδα γίνεται, δεν γίνεται. Η Μαρίνα Κοζούλογλου είναι εδώ πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Γεια σας και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Εννοείται κάθε φορά το λέω αυτό. Να είσαι καλά. Και τι έχεις να μας δείξεις σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, εφόσον ξεκινήσαμε με έτσι χαλαρή διάθεση, συνεχίζουμε με χαλαρή διάθεση. Καλοκαιρινή. Καλοκαιρινή, διακοπές. Έτσι, μεγάλο θέμα αυτό. Τι παίρνουμε μαζί μας, τι φοράμε στις διακοπές. Να μην είναι και πολλά για να μην σηκώνουμε πολλά, αλλά να είμαστε και εντυπωσιακές. Ακριβώς όπως το είπες. Δηλαδή, το στυλ δεν πρέπει να χάνει μπροστά στην άνεση. Δηλαδή, να μην νιώθουμε ότι φεύγουμε για διακοπές, σαν να έχουμε βγει από το γυμναστήριο, παραδείγματος χάρη, με την έννοια ότι αναζητάμε την άνεση. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και στις διακοπές μας. Ναι. Εξάλλου γι' αυτό πάμε, για να χαλαρώσουμε. Αλλά φυσικά και το στυλ. Ναι, γιατί αν αισθανόμαστε και όμορφα, περνάμε και πιο ωραία, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Άσε που υπάρχουν και outfits που είναι καθαρά για διακοπές και περιμένουμε πώς και πώς να τα βάλουμε, πηγαίνοντας έτσι σε ένα νησί, βγαίνοντας σε ένα beach bar, να βρούμε κάποιες ευκαιρίες. Ξέρεις, αυτό είναι το πολύ ωραίο που έχουν και τα ρούχα αυτά, ότι μπορούν και συνδυάζονται από το ταξίδι μας, γιατί σήμερα εμείς θα δείξουμε προτάσεις, θα κάνουμε για το πώς μπορεί κάποιος να ντυθεί ακόμα και στο ταξίδι του, όταν είναι στο δρόμο, είτε πρόκειται για αεροπλάνο, είτε για πλοίο, είτε για αυτοκίνητο, λεωφορείο, οτιδήποτε τέλος πάντων χρησιμοποιήσει κάποιος, αλλά και outfit τα οποία θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και εκεί που θα φτάσει στον προορισμό του. Πολύ σημαντικό αυτό, για να μην έχουμε πολλά μαζί μας. Για να δούμε λοιπόν, να έρθει μέσα η Σάντρα να τη δούμε με το πρώτο outfit που έχει διαλέξει για εμάς. Mm-hmm. Και εδώ βλέπουμε υφάσματα αέρινα. Πολύ σημαντικό για να μην ζεσθενόμαστε. Ακριβώς. Υφάσματα τα οποία μας αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Πολύ σημαντικό, το καλοκαίρι το θέλουμε, το είπαμε για την προηγούμενη φορά, αυτό ισχύει και σε αυτή τη φορά. Λοιπόν, είναι ένα outfit το οποίο συνδυάζει, εννοείται, το λευκό πουκάμισο, που είπαμε ότι είναι ένα must have μέσα στην ντουλάπα μας και πάλι εδώ το χρειαζόμαστε. Βερμούδες, σορτσάκια, γενικά ότι είναι άνετο και χαλαρό, το θέλουμε μαζί μας. Και δροσερό, δηλαδή είναι κάποιες μέρες το καλοκαίρι που πρέπει να βάλεις κάτι πιο κοντό, δεν γίνεται, δεν υποφέρεται. Και είναι φυσικά και ένα outfit το οποίο μπορεί να διατηρηθεί από την ώρα του ταξιδιού, μπορείς να φοράς από μέσα το μαγιό σου, να κατέβεις κατευθείαν στην παραλία και εννοείται ότι να συνεχίσεις και πιο after για το ποτό σου ή οτιδήποτε. Φτάνει να αλλάξει λίγο το εξίσωρο ή και μπορεί και να μην χρειάζεται κάποιες φορές. Ναι, και το παπούτσι, ας πούμε. Μπορεί να βγεις και το βράδυ με κάτι τέτοιο, βάζοντας ένα μεγάλο σκουλαρίκι και ψηλά παπούτσια και είσαι έτοιμη και για το βράδυ. Το μόνο που λείπει εγώ, κάποια εξισουάρ θα βάλουμε έτσι για να το δούμε λιγάκι και να μεταμορφώνεται. Ναι, δείξε μας. Σίγουρα χρειαζόμαστε καπέλα μαζί μας. Λοιπόν,
Μία πρόταση, παραδείγματος χάρη, θα ήταν αυτή εδώ ή ένα κλασικό καπέλο. Σίγουρα λοιπόν μία τσάντα η οποία θα μας επιτρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα μέσα. Ναι, χρειαζόμαστε μεγάλες τσάντες για το καλοκαίρι, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Αντιλιακά, πετσέτα ίσως. Εννοείται. Γυαλιά. Ναι, τα γυαλιά. Και επίσης, επειδή καμιά φορά νιώθουμε και λίγο ψύχρα, είτε με πλοίο, είτε με αεροπλάνο, ή οπουδήποτε βρεθούμε. Ένα πανοφόρι έτσι απλό μπορεί ζακετάκι, να είναι. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το απαραίτητο εδώ που είναι τα must have, τα γυαλιά ηλίου. Και νομίζω ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Πολύ σικάτο, πολύ δροσερό. Και αυτό που λες, ότι μπορείς να το μετατρέψεις όπως θέλεις. Mm-hmm. Και ναι. Το σορτσάκι μπορείς να το βάλεις με διαφορετικά top, αλλά και το τοπάκι αυτό. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε θέλεις από κάτω και να το κάνεις και βραδινό. Ναι, και γενικά σκεφτόμαστε και παίρνουμε μαζί μας ρούχα τα οποία μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σεμαντικό. Δεν παίρνουμε κομμάτια μεμονωμένα, γιατί αυτό θα μας δυσκολέψει και στο συνδυασμό. Επίσης, ένα έτσι μικρό λαθάκι που κάνουμε πολλές φορές είναι ότι επειδή τα καλοκαιρινά ρούχα πιάνουν λίγο όγκο μέσα στη βαλίτσα, φορτώνουμε πολλά πράγματα, τα οποία στην πραγματικότητα μπορεί και να μην τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Άρα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι και λίγο το τι πρόγραμμα έχουμε εκεί που θα πάμε, σαν δραστηριότητες. Θα είμαστε όλη μέρα στην παραλία, παραδείγματος χάρη, ή είμαστε πιο έτσι δραστήριοι και θα πηγαίνουμε εκδρομές. Ναι, είναι ανάλογα και που πας, έτσι, γιατί αυτό το look μπορεί να σταθεί και σε μία πόλη που πάμε για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά βλέπουμε αξιοθέατα, περνάμε δηλαδή το χρόνο μας και σε μουσεία. Ναι, οπότε βεβαίως. Είναι αυτό που λες, ναι, θα πάμε παραλία ή θα πάμε για sightseeing. Ωραία, Σάντρα, ευχαριστούμε πολύ. Ετοιμάσου για το δεύτερο. Και βέβαια να πούμε, Μαρίνα, ότι η τάση του χειμώνα με τις διαφάνειες συνεχίζει και τώρα το καλοκαίρι, mm-hmm. και στο προηγούμενο πουκάμισο που μας έδειξες, αλλά και σε πιο τρύπια έτσι φάσματα. Ναι, πλεκτό στην ουσία mm-hmm. είναι. Το οποίο το βλέπουμε πλέον να το φοράμε και σε φόρεμα, στην καθημερινότητά μας, πόσο μάλλον στις διακοπές μας. Οπότε νομίζω ότι μία τέτοια πρόταση είναι ιδανική. Ναι, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ δροσερή. Συνδυάζει και την τάση αυτή. Μπορούμε να βάλουμε και από μέσα κάποιο μαγιό, ώστε να μην το κάνουμε προκλητικό, γιατί το χειμώνα έπρεπε να συνδυαστεί με σόρχο ή με κάποιο άλλο mm-hmm. ρούχο. Τώρα είναι πιο καλοκαιρινό μόνο του. Για πάμε να δούμε λοιπόν τη Σάντρα. Λοιπόν, για πες μας για αυτό το outfit. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα σετ στην πραγματικότητα. Γενικά το σετ καλό είναι να το προτιμάμε γιατί μας λύνει και τα χέρια. Mm-hmm. Με την έννοια ότι είναι πρακτικό, παίρνουμε την μπλούζα, το συνδυάζουμε με κάτι άλλο ή παίρνουμε την φούστα και το συνδυάζουμε με κάτι άλλο. Ή μπορεί να ήταν και ένα παντελόν οτιδήποτε. Εννοείς ότι στις διακοπές είναι πολύ πρακτικό να το έχουμε στη βαλίτσα μας. Ναι. Δεν τσαλακώνει. Mm-hmm. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Μας. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να επιλέγουμε και λίγο έτσι φάσματα τα οποία δεν τσαλακώνουν και ιδιαίτερα. Ναι, γιατί είναι και κάποια που με το που τσαλακώνουν δεν χάνουν μετά όλη του την. Ναι, την ομορφιά. Την ομορφιά, ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι έτσι αυτό το δίχτυ, το παιχνιδιάρικο, το οποίο μπορεί να φορεθεί όπως το φοράει εδώ η Σάντρα με ένα μαγιό από μέσα που πραγματικά είναι έτοιμη για την παραλία να κατέβει. Έχει βγει από το ξενοδοχείο και πάει για παραλία. Τώρα, αν μια κυρία θέλει, μπορεί να το βάλει και με άλλο τρόπο, να καλύψει ίσως περισσότερα κάποια σημεία που δεν θέλει να φαίνονται και τόσο. Ναι, να κάνει μια επένδυση από μέσα ή να βάλει κάποιο φορεματάκι ή να βάλει ένα σορτσάκι, θα μπορούσε να είναι ένα πιο μεγάλο σόρουχο, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, ναι, όπως και συνηθίζεται να τα φοράνε τα συγκεκριμένα. Αλλά για την παραλία είναι μια χαρά. Φορώντας από μέσα το μαγιό, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα. Τέλεια. Τι styling θα μου έκανε εδώ. Λοιπόν, κοίτα, το συγκεκριμένο το έχουμε συνδυάσει και το έχουμε ετοιμάσει για λίγο πιο μετά, με ένα έτσι πιο λαμπερό. Πολύ ωραίο σανδάλι αυτό. Σανδάλι. Τα χρυσά σανδάλια πάνε με όλα. Το έχω παρατηρήσει ότι ό,τι και να βάλεις, δηλαδή είτε βράδυ είτε πρωί και με οποιοδήποτε χρώμα είναι ιδανικά. Mm-hmm. Και είναι και τάση και αυτό το μετάλλικ, είπαμε. Λοιπόν, σίγουρα θέλουμε ένα καπέλο. Είπαμε, πάμε στην παραλία, είμαστε έτοιμες. Θα προτιμούσαμε ίσως μια πιο κλασική επιλογή ψάθας καπέλου, mm-hmm. το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραία νομίζω και ταιριάζουν και στις περισσότερες κυρίες. Φτάνει να βρει το μέγεθος που κάθεται καλά. Ναι, για να μην μας σκεπάζεται ακριβώς. Ναι, θα μπορούσαμε λοιπόν να βάλουμε ένα ωραίο καπέλο και να δώσουμε και μια τσάντα πάλι σε ψάθα. Ποια θέλεις να σου δώσω. Νομίζω ότι θα διάλεγα αυτή που έχει λίγο καφέ μέσα, έτσι να του δώσουμε και λίγο χρώμα. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι από ταινία. Δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ sick και είπαμε ότι μια κυρία μπορεί σίγουρα να το φέρει και στα μέτρα της, ώστε να μην της δημιουργεί έτσι κάποια ανασφάλεια. Τέλειο. Σάντρα, ευχαριστούμε πολύ. Και Μαρίνα, έχεις άλλη μια πρόταση, μια τελευταία πρόταση, αλλά must για τις διακοπές μας. Mm-hmm.
Λοιπόν, θα δούμε και την τελευταία πρόταση. Μέχρι όμως να ετοιμαστεί, Σάντρα, θα ήθελα να δούμε και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο εννοείται ότι είναι ο βασιλιάς το καλοκαίρι, που είναι το φόρεμα. Ναι. Εύκολο, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, μόνο αξεσουάρ. Και τι μας έχεις φέρει εδώ? Καταρχήν έχουμε φέρει ένα φόρεμα το οποίο έχει χρώμα. Εντάξει, το κίτρινο είναι πολύ ωραίο φέτος το καλοκαίρι. Όταν είμαστε και μαυρισμένες, είναι φανταστικό. Εννοείται, ναι. Πάλι ένα φόρεμα το οποίο μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες της ημέρας. Σίγουρα το αξεσουάρ το οποίο θα βάλουμε πάνω στο φόρεμα, αλλά και σε οποιαδήποτε ενδυματολογική επιλογή και κάνουμε, θα δώσει και το ύφος και θα μας δείξει τι θα είναι. Θα είναι πρωινό, θα είναι βραδινό. Ναι, ανάλογα και το παπούτσι. Ακριβώς. Ναι, αυτό θα μπορούσε να μπει και το βράδυ. Mm-hmm. Και φυσικά έχουμε και τα καφτάνια, αγαπημένα, καφτάνια, δροσερά, τα φοράμε παντού και αυτά, τα λευκά. Ναι, είναι το βαμβάκι αυτό το λινό, είναι καταπληκτικό, αναπνέει και πραγματικά είναι ό,τι πιο δροσερό, παρόλο που είναι με μακρύ μανίκι. Ναι, ναι, δεν παίζει. Μπορούμε να το βρούμε σε διάφορες, έτσι, ό,τι μας αρέσει και με κοντό και με μακρύ. Και τα κιμονό, επίσης, να πούμε, είναι μια πάρα πολύ ωραία, τα κιμονό είναι ωραία, επιλογή, ναι. Και πολύ δροσερά. Και μ' αρέσει γιατί όταν κρυώνουμε, αυτό που είπες πριν, μπορούμε να βάλουμε, εδώ δεν είναι ακριβώς κιμονό, αλλά είναι μια πρόταση που μοιάζει και είναι για να, αν κρυώσουμε έτσι λίγο, ναι, αν ναι, θέλουμε κάτι να βάλουμε από πάνω. Είναι αυτό που λέμε, πάρε ζακέτα. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο λειτουργεί, πάντα θέλουμε κάτι. Ναι. Το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι όντως μια ζακέτα ή ένα σακάκι. Μπορούμε να παίξουμε σε αυτό το ύφος τύπου πουκάμισο, το οποίο το φοράμε από πάνω, όπως και αυτό εδώ να δείξουμε ναι, το ριγέ, το οποίο μπορεί να φορεθεί και αυτό μόνο του, με το μαγιό μόνο που λέει, ναι, ο λόγος. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι τώρα το φοράνε με σορτσάκι πολύ κοντό, τόσο κοντό ώστε να φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα από κάτω. Ακριβώς. Και η τάση είναι αυτή, ότι ξέχασα να βάλω το κάτω μέρος. Είναι καταπληκτικό. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τη Σάντρα. Τι έχεις επιλέξει εδώ? Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα φόρεμα πάλι, το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ δροσερό, αέρινο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα, ναι. Αν και περισσότερες φοβόμαστε λιγάκι το μοβ. Αυτό όμως σαν να κάνει λίγο σε γαλάζιο, είναι ανάμεσα. Αυτά τα παστέλ μοβ που λέγαμε κάποια στιγμή, πολύ αυτά όμορφο, τα πολύ διαφορετικά μοβ και παστέλ. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ σε φόρεμα, το οποίο εννοείται πάλι μπορούμε να το συνδυάσουμε με διάφορα πράγματα από κάτω, όπως είναι ένα σορτσάκι το οποίο φοράει αυτή τη στιγμή η Σάντρα από μέσα. Mm-hmm. Μπορούμε πάλι να είναι πιο safe, ναι. Ναι. Μπορούμε πάλι να το βάλουμε με το μαγιό μας μόνο, οτιδήποτε μας, με ένα πατελόνι και να δημιουργήσουμε ένα layering με μια ωραία πατελώνα, δροσερή, νομίζω ότι είναι ιδανική επιλογή. Βέβαια. Και να πούμε ότι εδώ πέρα έχει σαν βασικό στοιχείο το αρχαιοελληνικό. Mm-hmm. Σωστά. Δηλαδή και η ζώνη βλέπω πάνω έχει. Ναι, ναι, εδώ αυτές οι λεπτομέρειες. Και ναι, και το μανίκι. Το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε να κρέμεται, άμα θέλουμε έτσι ένα πιο ωραίο παιχνίδισμα. Μπορούμε να το δέσουμε ό,τι μας αρέσει και να του δώσουμε ένα ύφος πιο girly, να κάνουμε κάποια φιωκάκια εδώ. Και τα σανδάλια που ανεβαίνουν προς τα πάνω και είναι πλέον η τάση. Ακριβώς. Για τα καλοκαιρινά, έτσι. Νομίζω ότι λείπει μία τσάντα μόνο στη Σάντρα. Δείξε μας. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτές οι τσάντες οι οποίες είναι τύπου νεσεσέρ και τις έχουμε μαζί μας και στην παραλία και βάζουμε και τα προσωπικά μας αντικείμενα, οπότε δεν ψάχνουμε γενικότερα στη μεγάλη τσάντα. Θα μου άρεσε και μία τέτοια επιλογή και φυσικά υπάρχει και η επιλογή της μεγάλης τσάντας, όπως είναι η ψάθινη. Ναι, που δείξαμε και πριν. Ναι. Ναι. Άρα μπορούμε έτσι με μία μικρή τσαντούλα να κάνουμε ένα ωραίο βραδινό σύνολο και με ψηλό παπούτσι, ναι, να γίνει ακόμα περισσότερο. Εννοείται, ή να πάμε σε μία άλλη επιλογή πάλι τσάντας, η οποία πάλι είναι πρωινή, ναι, απογευματινή, ό,τι θέλουμε. Ναι, οι πιο μεγάλες συνήθως είναι πιο πρακτικές για το πρωί. Ακριβώς. Πολύ ωραίο πάντως και με αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια, και τις δύο σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάρα πολύ όμορφο το look. Και αυτό και τα δύο προηγούμενα και μαζί με το μακιγιά σου και τα μαλλιά μας θύμισες καλοκαίρι. Πολύ, πολύ. Θέλω, δηλαδή όλοι θέλουν να πάμε διακοπές από το look αυτό. Να είστε καλά, κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν με θέμα μαγειρικής και κοντά μου έχω τη Χριστίνα Παπαδοβασιλάκη από την Καπαστάτης. Καλώς όρισες, Χριστίνα. Καλώς σας βρήκα. Τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Θα φτιάξουμε ένα μους ριζόγαλο με κράμπλ κανέλας.
Τέλειο. Ακούγεται καταπληκτικό και ακούγεται και πάρα πολύ υγιεινό. Γιατί όπου είναι τα κράμπο. Εντάξει. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνουν σε υγιεινό. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το κράμπλ. Βάζουμε όλα τα υλικά μαζί στο μίξερ. Ναι. Είναι βούτυρο, αλεύρι, ζάχαρη και πούδρα αμυγδάλου. Και φυσικά κανέλα. Συνεχίζουμε με την πούδρα αμυγδάλου, την οποία μπορούμε να βρούμε σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε μόνοι μας. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή ότι βάζουμε αμύγδαλα και τα. Αυτό είναι απλά, θέλει πάρα πολύ τρίψιμο. Καλύτερα να την πάρουμε δηλαδή έτσι. Εντάξει. Ωραία. Και την κανέλα. Για την κανέλα λένε πολύ καλά πράγματα. Ότι πρέπει να έχουμε ένα κουταλάκι την ημέρα, ότι κάνει πολύ καλό. Ναι, κάνει καλό η κανέλα. Εντάξει. Κάποιοι δεν τη θέλουν όμως. Σαν αρωμά. Ναι, καθόλου. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ωραία. Βάζουμε και χτυπάμε όλα τα υλικά μαζί. Τώρα χρησιμοποιούμε γάντζο, αλλά στο σπίτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φτερό. Ωραία, πολύ ωραία. Και για πόση ώρα περίπου το χτυπάμε? Θα το δούμε. Θα πάρει μία μορφή, δεν θα πρέπει να ενσωματωθούν όλα μαζί, απλά να ανακατευθούν. Ωραία. Στην ουσία θέλουμε θρήματα. Ωραία. Έτοιμο λοιπόν το μείγμα? Ναι, είναι έτοιμο. Mm-hmm. Όπως είπαμε, δεν θέλουμε να έχουν ενσωματωθεί. Εννοείς ότι θέλεις ακόμα να είναι... Να είναι σαν... Να το δείξω λίγο στην κάμερα. Ωραία. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Θα το απλώσουμε σε ένα μικρό ταψάκι λαμαρινούλα, αναλόγως την ποσότητα που κάνουμε. Και αυτή είναι η βάση μας, δηλαδή. Ναι. Όχι ακριβώς. Αυτό θα μπει από πάνω από το μους. Αυτό θα το ψήσουμε στους 160 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά. Mm-hmm. Αυτή τη μορφή θέλουμε. Ωραία. Το βάζουμε λοιπόν στο φούρνο μας. Ναι. Τώρα συνεχίζουμε με την επόμενη συνταγή. Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, θα βάλουμε το ρύζι να βράσει. Προσθέτουμε νερό κανονικά. Το ριζόγαλο, εντωμεταξύ, είναι πολύ αγαπημένη συνταγή. Ναι, είναι, και απλά... Και για παιδιά. Σε μερικά παιδιά, επειδή λόγω της μυρωδιάς δεν αρέσει. Αυτή η μη παραλλαγή όμως, επειδή περιέχει και τη σοκολάτα, βέβαια, ναι, είναι πολύ καλό. Βάζουμε το ρύζι να βράζει. Θέλει περίπου 20 λεπτά για να γίνει. Ωραία. Και τι είδους ρύζι βάζεις? Είναι καρολίνα ή αρμπόριο χρησιμοποιώ. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακάτω και σε μία μπασινούλα βάζουμε το μισό γάλα ή και λίγο παραπάνω. Και το υπόλοιπο το βάζουμε στην κατσαρόλα μας. Μάλιστα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Θέλεις να το ανοίξουμε το μάτι αυτό? Ναι, θα το ανοίξουμε μετά. Okay. Και την κρέμα γάλακτος. Ωραία, ωστόσο αυτό γίνεται, ξαναψύνεται, ωραία. Ωραία. Και το αφήνουμε να πάρει μία βράση. Τέλεια. Στην μπασινούλα που έχουμε βάλει το μισό γάλα, προσθέτουμε το corn flour και το ανακατεύουμε. Στην αρχή το corn flour θα κολλήσει. Θα μας βολιάσει, εννοείς. Θα κολλήσει, μπορεί να κολλήσει λίγο στον πάτο, αλλά είναι η αντίδρασή του. Ωραία. Δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος. Όχι, όχι. Απλά το ανακατεύουμε. Εύκολη συνταγή μου φαίνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Ωραία. Και περιμένουμε τώρα να βράσουμε. Ωραία. Έτοιμο λοιπόν το ρύζι, έτσι. Ναι, είναι σχεδόν έτοιμο. Τέλεια. Οπότε περιμένουμε να βράσει η κρέμα γάλακτος με το γάλα. Το ανακατεύεις για να μην σου κολλήσει. Ναι, φυσικά. Τέλεια.
Έχουμε κατεβάσει το ρύζι από τη φωτιά γιατί είναι έτοιμο. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και το γάλα. Ναι. Και ρίχνουμε το corn flour με το υπόλοιπο γάλα. Και το ανακατεύουμε μέχρι να δέσει. Αν χρειαστεί, το ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Ωραία. Όταν αρχίσει να δένει και είναι σε αυτή τη μορφή, σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Τώρα προσθέτουμε τη σοκολάτα και ανακατεύουμε. Μόλις λιώσει η σοκολάτα, προσθέτουμε το ρύζι. Ωραία. Να σου κάνω αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτή η συνταγή, γιατί έχει και παραδοσιακό και η βερσιόν η δική σου είναι έτσι λίγο πιο μοντέρνα. Του καθηγητή μου η βερσιόν είναι. Α, ωραία. Να το πούμε και αυτό. Να το πούμε αυτό, ναι. Είναι συνταγή δηλαδή από τη Γενικά Παστάντης. Ναι, είναι του καθηγητή μου, του κύριου Μαστρογιάννη Ηλία. Ωραία. Μόλις είναι έτοιμο και έχει ανακατευθεί, το ρίχνουμε μέσα σε μία καθαρή μπασίνα. Ναι. Είναι ωραίο, ωραίο πικτό. Μόνο που ήταν έτοιμο τώρα, όχι. Όχι, δεν είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε να παγώσει. Βάζουμε μία μεμβράνη από πάνω να ακουμπάει κατά προτίμηση, διότι αυτό είναι ζεστό και αν μπει μέσα στο ψυγείο οι υδρατμοί θα ανέβουν πάνω στη μεμβράνη. Κατάλαβα, και θα ξαναπέσουν κάτω, με αποτέλεσμα να χαλάσει το γλυκό. Ωραία. Οπότε πρέπει να ακουμπάει πάνω. Ναι, μία μεμβράνη εφάπτεται και το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. Για πόση ώρα? Μέχρι να παγώσει καλά. Δεν έχει συγκεκριμένη ώρα. Εμείς για εξοικονόμηση χρόνου το έχουμε ήδη παγωμένο. Ναι, το έχεις έτοιμο. Ναι. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Ναι. Τέλεια. Επόμενο βήμα. Λοιπόν, αφού έχει παγώσει, ναι, θα προσθέσουμε την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος που έχουμε συνταγή. Και θα τη χτυπήσουμε με το σύρμα. Τώρα χτυπάμε την κρέμα γάλακτο, mm-hmm, σε σημείο να αρχίσει να χαράζει. Δεν θέλουμε να σφίξει πολύ. Να χαράζει? Ναι, okay, θα το δούμε. Το δω αυτό. Τώρα έχει αρχίσει να χαράζει και να παίρνει μορφή. Είναι αυτό που κάνει αυτά τα σύμβολα? Ναι, αυτό. Ωραία. Αυτή είναι η μορφή της. Mm-hmm. Για δείξω λίγο και στην κάμερα. Το κράμπλ είναι έτοιμο, θα μαζέψουμε εδώ πέρα λίγο για να βγάλουμε το ταψάκι. Ωραία. Και μυρίζει τόσο ωραία αυτό. Η κανέλα είναι. Ναι. Τέλεια, έχει ξεροψηθεί. Φανταστικό. Αυτή είναι η μορφή που πρέπει να έχει. Mm-hmm. Αφού αυτό είναι έτοιμο, συνεχίζουμε με το ριζόγαλο. Ωραία, αυτό δεν μας χρειάζεται πλέον. Ναι, το αφήνουμε κάτω. Και συνεχίζουμε. Τώρα, με τη μισοχτυπημένη σαντιγή που έχουμε εδώ πέρα, θα ενσωματώσουμε το ριζόγαλο που κάναμε πριν. Τα βάζουμε όλα μαζί. Ναι. Η ποσότητα που μας κάνεις είναι για πόσα άτομα? Είναι μικρή η ποσότητα. Για 2-4 πόσα? Αναλόγως το πόσο θέλετε να βάλετε στο ποτήρι για να είναι η καθημερινή. Ωραία. Όπως το βλέπω είναι γύρω στα 4 άτομα, 4 μερίδες. Ναι, περίπου. Καλά. Και ανακατεύουμε με μία μαρίζα. Ωραία. Ωραία. Και τώρα σερβίρουμε. Σερβίρουμε. Μπορούμε να σερβίρουμε αναλόγως πώς μπορεί ο καθένας. Εγώ θα το βάλω σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής. Και το έχεις διαλέξει δύο διαφορετικά ποτήρια για να μας δείξεις ότι μπορεί να είναι ναι. και σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Λοιπόν, τώρα αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο σπίτι και με ένα κουτάλι, έτσι. Αλλά ναι, εννοείται. Γιατί εσύ το κάνεις πολύ εύκολα.
Στο σούπερ μάρκετ πουλάει και σακούλες πολλαπλών χρήσεων. Οπότε μπορεί κάποιος να την πάρει και να προσπαθήσει να το κάνει. Ναι. Γιατί βγαίνει πιο ωραίο το σχήμα, έτσι. Ναι, δεν λερώνει το ποτήρι γύρω-γύρω. Ναι. Ωραία. Για να το δούμε λοιπόν. Να σου πάρω αυτό. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Η ποσότητα θα είναι μισό-μισό περίπου. Αναλόγως πόσο θέλετε. Είναι... Πώς θέλουμε να το κάνουμε, τι μας θέλει, ναι. Άμα θέλει πολύ ριζόγαλο, άμα θέλει λίγο. Ναι, αυτό είναι μια καλή μερίδα. Ναι. Στο τελικό στάδιο... Βάζουμε γαντάκια. Για να πιάσουμε το κράμπλ και να το βάλουμε από πάνω. Που ανυπομονώ να το κάνω στα παιδιά μου αυτό. Θα το λατρέψουν. Τα περισσότερα παιδιά το τρώνε. Διότι δεν βγάζει αυτή τη γαλατίλα που βγάζει κανονικό το ριζόγαλο. Όμως είναι γάλα, είναι ρύζι, είναι πολλά θρεπτικά στα παιδιά. Σοκολάτα. Που τρελαίνονται. Εντάξει. Και είναι έτοιμο. Τέλεια. Εύκολη συνταγή. Είναι πολύ εύκολη. Το τρώνε και τα παιδιά. Καταπληκτικό, να δοκιμάσω. Φυσικά. Πάρω και το ψηλό ποτήρι. Είναι τέλειο. Θυμίζει λίγο από ριζόγαλο, αλλά πιο πολύ σε γλυκό. Είναι φανταστικό. Ναι. Να πεις πολλά συγχαρητήρια στον καθηγητή σου. Και σε σένα που το έφτιαξες βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Φανταστικό. Εμείς κάπου εδώ σας χαιρετάμε. Να θυμάστε ότι η ζωή είναι όμορφη. Πολλά φιλιά. Σύντομα ξανά μαζί.